μεγάλο αθλητή, τον Ίνκο Σούλτς. Μέχρι τώρα 19 αγωνίσματα και το 4400 είναι το 20. Στη βαθμολογία η Γαλλία είναι μπροστά, άρα κέρδισε 105 βαθμούς και να της πέσει σκυτάλι. Η Γερμανία έχει 94,5, δηλαδή και τυπικά είναι κυπελούχος Ευρώπης. Η Γερμανία 94,5, η Ρωσία 89, στην τρίτη θέση, στην τέταρτη θέση η Μεγάλη Βρετανία 88, την πέμπτη η Ιταλία με 83. Ιταλία χθες πρώτη μέρα ήταν τελευταία, στην έκτη η Πολωνία με 81, στην έβδομη η Ισπανία με 75. Θεωρητικά η Ισπανία έχει ελπίδες, αν και η Πολωνία είναι πολύ δυνατή στα 4400 και η Ισπανία είναι καλή. Και στην 8η θέση είναι η Ελλάδα με 67,5 βαθμούς, χωρίς ελπίδα ούτε τυπική. Η ελληνική ομάδα είναι στην έκτη με τον Στέλιο το Δημότσιο, τον καλύτερο τετρακοσάρι μας, καλύτερο με βάση τους αγώνες που γίνονται και με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά στην ομάδα είναι και ο Περικλής Ιακωβάκης που δεν τρέχει τα τελευταία χρόνια 400 μέτρα απλά και τρέχει 400 με εμπόδια και τα πάει πάρα πολύ καλά. Η ελληνική ομάδα με τον Δημότσιο κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, βλέπετε, κρατιέται καλά. Η Γαλλία πλησιάζει την Ιταλία, τη Γαλλία τρέχει στην τέταρτη διαδρομή και η Ιταλία στην πέμπτη. Η Ελλάδα είναι στην έκτη διαδρομή, ο Δημότσιος κυνηγάει τον Βάλεντσακ τον Πολωνό και θα πάμε για την πρώτη αλλαγή που είναι στις διαδρομές που ξεκίνησαν οι αρχές. Τα πρώτα 400 μέτρα θα τα κάνουν σαν 400 και θα δώσει τρίτος ο Δημότσιος μετά τους Γερμανούς και μετά τους Βρετανούς. Ο Δημότσιος έδωσε στον Γκούση. Είναι ο Γκούσης με το ξανθό μαλλί, το βαμμένο το μαλλί. Η Γερμανία μπροστά, η Γερμανία έχει την δεύτερη θέση τον Γκάντζα. Η Ελλάδα είναι με τον Γκούση δεύτερη τώρα, πίσω ακριβώς ο Γκούσης, μεγάλος δρομέας, έχει και την καλύτερη πίεδο στην Ελλάδα, όχι ρεκόρ όμως, δεν θεωρείται πάλι μια ρεκόρ, αυτό έχει πετύχει. Ο Γκούστης έχει κάνει και φέτος κάτω από το 46, είναι καταπληκτικός εδώ, τρέχει και βλέπετε να παλεύει με τους Γερμανούς και τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί είναι τελικά θα δώσουν πρώτοι, οι Βρετανοί θα δώσουν πρώτοι, οι Έλληνες δεύτεροι. Ο Τσόμος πήρε από τον Γκούση. Οι Βρετανοί συντηρίζει με τον Μπόλτς, παίρνουν επίσης μεγάλο αστή να φεύγει πολύ δυνατά. Ο ψηλός, αυτός που βλέπετε είναι ο δικός μας, ο Τσόμος. Η Γερμανία ακολουθεί, η Γερμανία έχει τρίτο αθλητή, τον Φάλερ. Και πίσω ακριβώς είναι η Ισπανία στην τέταρτη θέση. Εκεί αρχίζει να γίνεται η μάχη. Η Ισπανία με τον Ροντρίγκες να παλεύει, να κυνηγάει τον δικό μας τον Τσόμο. Τον Τσόμο που ήδη έχει βρεθεί στην τρίτη θέση μετά τον Γερμανό και βγαίνει και ο Ισπανός. Ο Τσόμος φαίνεται να κρατάει και πάμε για τον Ιακωβάκη. Η Βρετανή είναι που δίνει πρώτη. Μαζί ο Ιακωβάκης εκεί σπρώχνεται λίγο με τον Γερμανό. Παίρνει τη δεύτερη ο Ιακωβάκης πολύ έξυπνα και θα δούμε μια μεγάλη και τον Ισπανό από κοντά, τον τέταρτο αθλητή, να προσπαθεί να είναι στην πρώτη τη τριάδα κι αυτός. Είναι ο Ρέιν από την Ισπανία. Ο Ιακωβάκης φαίνεται να ελέγχει την κούρσα. Ο Βρετανός που ακολουθεί είναι ο Έλιας, ο οποίος είναι δεύτερος. Οι Γερμανοί είναι στην τρίτη θέση. Οι Γερμανοί είναι με τον Σβίλιμ και οι Ισπανοί, είπαμε, είναι τέταρτοι. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον, η μάχη εδώ του Ιακωβάκη με τον Βρετανό. Ο Ισπανός πίσω προσπαθεί να βγει, ο Ιακωβάκης το παλεύει. Θα είναι δεύτερος, θα κρατήσει. Και είναι δεύτερος, η Βρετανία είναι πρώτη. 3-0-2-43. Ναι, 3-0-3-24 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ. Επίσης πέρσι από τον Μπρούνο Ζάουλη και θα πρέπει, εάν δεν... η απόσταση που πήρε από τον πρώτο αθλητή να του δώσει πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά βλέπετε αυτή η προσπάθεια δεν δίνει τη χαρά της παραμονής, όμως δίνει στους αθλητές τη χαρά ότι έτρεξαν καταπληκτικά, ότι πάλεψαν με τους Βρετανούς, ότι νίκησαν τους Γερμανούς, ότι νίκησαν τους Γάλλους, ότι νίκησαν τους Γερμανούς, νίκησαν όλες τις άλλες ομάδες και εδώ είναι οι ομάδες, είναι οι τετράδες. Αυτό μετράει λοιπόν
Ξαναβλέπουμε τα τελευταία μέτρα με τον Περικλή τον Ιακωβάκη, αυτό τον μεγάλο αθλητή της νέας γενιάς του ελληνικού στίβου, να δίνει την μάχη του στα τελευταία μέτρα και να κρατάει την δεύτερη θέση μετά τους Βρετανούς. Μεγάλη εμφάνιση, μεγάλη επίδοση, να δούμε το χρόνο που δίνουν στην ηλικία, είναι 3-0-2-69, το σάρωσαν το πανελλήνιο ρεκόρ. Είδατε στο τέλος, είδαμε δύο μεγάλα πανελλήνια ρεκόρ, τις γυναίκες που τους έδωσαν και το, που ήταν κερασάκι πάνω στην τούρτα της παραμονής στην Super League, αλλά και τους άντρες να φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις, 3-0-2-69. Θα πάμε για λίγο στο βόλεϊ και θα δω. Διαδρομή νούμερο 1, τον Ντάιτα Μεσούε από την Ιαπωνία, τρίτο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2001. Με 48-94 εφέτος. Στη διαδρομή νούμερο 2 ο Μπόρις Κόρμπαν από την Ρωσία με 49-55 φετινή επίδοση, 48-50 το ατομικό του ρεκόρ από το 2001, από πρόπερση. Ήταν πρώτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 97 αυτός ο πανύψηλος αθλητής. Στο 3 βλέπετε τον Φέλιξ Σάντσες να αυτοσυγκεντρώνεται. Έναν αθλητή φαινόμενο, έναν αθλητή που ήταν ανίκητος πέρυσι. Παγκόσμιος πρωταθλητής πέρυσι στο πρόπερσι στο Έντμοντον, πρώτος στους αγώνες της κοινοπολιτείας. Εδώ θα πούμε περισσότερα σε λίγο για τον Σάντσες. Εδώ είναι ο Κρις Ρόλισον, ο Βρετανός, πριν από λίγες μέρες κέρδισε στο ευρωπαϊκό κύπελο στην Φλωρεντία. Ήταν πέμπτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρυσι και εδώ η μεγάλη ελληνική ελπίδα, ο Περικλής Ιακωβάκης, 48-66 από πέρυσι, πανελλήνιο ρεκόρ, κατάφερε να σπάσει μετά από χρόνια το ρεκόρ του Θανάση Καλογιάννη, μεγάλη ελπίδα του ελληνικού στίβου, ο Περικλής Ιακωβάκης. Στο 6 ο Giri Music από την Τσεχία, δεύτερος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πέρυσι στο Μόναχο, ένας ξεχωριστός αθλητής. Στο 7 ο Weekly, Ian Weekly από την Τζαμάικα, πέμπτος στο παγκόσμιο κύπελο του 2002 πέρυσι στη Μαδρίτη με 48-89 φέτος. Και εδώ ο Άλσο Μαϊλί, ο πανύψηλος Άλσο Μαϊλί, ύψος 1,90, δεύτερος Ολυμπιονίκης στο Σίδνεϊ. Έχασε για μόλις 3 εκατοστά του δευτερολέπτου το χρυσό μετάλλιο από τον Αμερικανό Τέιλορ, ο μοναδικός αθλητής στον κόσμο που περνάει ανάμεσα στα εμπόδια, την απόσταση ανάμεσα στα εμπόδια με 13 βήματα. Εκμεταλλεύεται τους τεράστιους διασκηνισμούς του. Αλλά βέβαια τα φώτα πέφτουν πριν απ' όλα στον Φελίξ Σάντσες, που επιτρέφει μετά από 3 χρόνια στα τσικλητήρια. Ήταν το 2000 όταν ήταν δεύτερος με 48-33 τότε ο αθλητής από τον Άγιο Δομήνικο, που βέβαια εκπροσωπεί τον Άγιο Δομήνικο, αλλά ζει και προπονείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο καλύτερος αθλητής του κόσμου από το 2001 στα χαμηλά εμπόδια. Έχουμε λοιπόν τα Μεσούε στο 1, Γκόρμπαν στο 2, Σάντσες στο 3, ο Ρόλισον ο Βρετανός στο 4, στο 5 ο Περικλής Ιακωβάκης, στο 6 ο Μιούζικ. Είναι έγκυρη εκκίνηση και για να δούμε ποιος θα περάσει πρώτος. Το πρώτο εμπόδιο είναι ο Ρόλισον και ο Σάντσες που περνούν μαζί. Καλά πάει και ο Ιακωβάκης. Ρόλισον και Σάντσες. Ο Ρόλισον που πλησίασε τον Ιακωβάκη. Έχουμε Σάντσες και Ρόλισον. Ο Σάντσες που περνάει μπροστά τώρα. Περνάει πρώτος στα εμπόδια. Σάντσες, Ρόλισον. Πολύ καλά πάει και ο Άλσο Μαϊλί. Σάντσες, Ρόλισον. Πάμε για το τελευταίο πειράζ. Και έχουμε τον Σάντσες με τον Ρόλισον να δίνουν σκληρή μάχη, ενώ προσπαθεί το Περικλής Ιακωβάκης να πλασαριστεί. Έχουμε Σάντσες, Ρόλισον. Σάντσες και έρχεται από το 6 και ο Μιούζικ. Έχουμε Σάντσες, Ρόλισον και ο Ιακωβάκης στην τέταρτη θέση. Με 48-07 λοιπόν ο Φελίξ Σάντσες κερδίζει την κούρσα. Είχε φέτος 48-10 την καλύτερη επίδοση στον κόσμο και κάνει εδώ 48-07. Βελτιώνει λοιπόν την καλύτερη επίδοση που ο ίδιος είχε. Έχουμε λοιπόν την πρώτη μεγάλη επίδοση της βραδιάς με το πρώτο κιόλας, με την ολοκλήρωση του πρώτου κιόλας αγωνίσματος. Έχουμε τα τσικλητήρια να εγγράφουν στο δυναμικό τους νωρίς-νωρίς την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο από αυτόν τον καταπληκτικό αθλητή, τον Φέλιξ Σάντσες, που ξαναβλέπετε εδώ από τη διαδρομή νούμερο 3, να περνάει πρώτος στα εμπόδια και να ξεκινάει
προς τον τερματισμό, ενώ προσπαθεί να τον πιέσει ο Ρόλισον, ο Βρετανός, ενώ έρχεται από το 7 ο Ιαν Γουίκλι, ο Τζαμαϊκανός. Είχε 48-89 φέτος ο Γουίκλι, που τελικά θα τερματίσει δεύτερος με τρίτο τον Ρόλισον. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την επίδοση του Περικλή Ιακωβάκη. Σε λίγο θα έχουμε το αποτέλεσμα για να δούμε ποια είναι η επίδοση του Περικλή Ιακωβάκη σε αυτή την κούρσα. Σε αυτή την κούρσα που ο Σάντσες έκανε την καλύτερη επίδοση. Und da sind sie schon, die Herren der Schöpfung. Tomislav Lazeta, der Kroate, muss natürlich in diesem Falle die Bahn 1 für sich in Anspruch nehmen. Denn bei den sogenannten technischen Besprechungen, da wird schon genau ausgekartet, wer läuft wo. Tamizue wird aufgrund seiner Schrittfrequenz mit der Bahn 2 durchaus zurechtkommen können. Dai Tamizue, der 25-jährige Japaner, Dritter der WM von Edmonton. Und das ist, da bin ich gespannt auf ihn, Kemel Thompson aus Jamaika, der in Poznan oder Posen, wie immer Sie wollen, mit einer persönlichen Bestleistung aufwarten konnte von 48,28. Weekly, auch in diesem Jahr schon seine persönliche Bestleistung auf 48,55 geschraubt, der 27-jährige Jamaikaner. Dann kommt Periklis Iakovakis aus Griechenland, ein immer wieder gern gehörtes Thema, also nicht alle Griechen verstecken sich vor der Weltmeisterschaft. Iakovakis gehört schon zu denen, die des Öfteren laufen. Er war in Milan, in Florenz, war auch in Trikala beim Meeting dabei. Auf der Bahn 6 Boris Korban, der 24-jährige Russe. Auf der Bahn 7 dann Joe Woody, der auch bei den US-Meisterschaften sich durchgesetzt hat über 400 Meter Hürden. Er ist Dritter geworden und nicht qualifiziert für die WM hat sich dieser Mann, 26 Jahre, Sherman Armstrong, Fünfter in Palo Alto. Ja, ich will nicht träumen, aber denken Sie dran, vorhin das 400 Meter Hürdenrennen der Damen war fein gestrickt von der Siegerin Natasha Denvers. Kemel Thompson zuletzt Vierter in Paris, auf den sollten wir wirklich intensiv achten, ist hier auf der Bahn 3, groß im Bild. Leicht zu erkennen, Thompson, der einzige in leuchtend Farben, gelb. Dai Tamizue, von dem können wir erwarten, dass er erstmal richtig Gas gibt, das tut er auch. Das ist eine sehr ausgeglichene Partie im Augenblick. Da ist auch noch Boris Korban und Iakovakis, der Grieche. Ist in jedem Fall mal eine schnelle Angelegenheit. Chowudi gibt ordentlich Feuer hier auf der Bahn 7, der lange US-Amerikaner. Iakovakis, jetzt kommt Kemel Thompson, dann daneben Jan Weekly auf der Bahn 4. Und was macht Joe Woody? Auch der läuft ein sehr couragiertes Rennen im Augenblick. Und Woody gegen Kemel Thompson, das dürfte die Auseinandersetzung sein, gleichzeitig über die letzte Hürde. Und dann ist es Kemel Thompson, der vor Woody gewinnt. Und Iakovakis dahinter, 48,24. Mensch, das sind tolle Zeiten, Jungs, die ihr uns hier geboten habt. Das ist die zweitbeste Zeit in dieser Saison. Thompson verbessert die Zeit von Poznan noch einmal um 400stel Sekunden. Also zweimal wirkliche Weltklasse-Leistungen zum Auftakt des Meetings von Zagreb. Strahlende Gesichter, strahlende Minen. Ich bin überzeugt, auch beim Meetingdirektor Heidi Edletsberger. 48,24. Das konnte man nicht ahnen. Aber das ist natürlich auch eine persönliche Bestleistung, liebe Zuschauer, für Kemel Thompson. Und da wird auch der gute Joe Woody mit einer guten Zeit aufgewartet haben. 48,45, ja, Jahresbestleistung für Woody. Und Iakovakis bleibt ja auch noch unter 49, muss eigentlich, jawohl, 48,66. Das ist persönliche Bestleistung für den Griechen Periklis Iakovakis. Also das ist schon ein ordentlicher Hammer gewesen. Weekly auch noch unter 49 Sekunden und zwar sehr deutlich. Und über dieses 400 Meter Hürdenrennen der Männer kann man ebenso wenig meckern wie über dieses der Damen. Das war hochklassige Leichtathletik. Das können vielleicht nicht alle Zuschauer hier einschätzen, aber solche zwei 400 Meter Hürdenrennen sieht man.
Όλα έτοιμα για την εκκίνηση της πρώτης σειράς στα 400 μέτρα με εμπόδια των ανδρών. Ιακουβάκης έχει κάνει 48-66 φέτος, είναι η ισοφάριση του Πανελληνίου ρεκόρ. Ο Έλληνας αθλητής που δεν μετέχει, μετέχει όμως ο αδερφός του που αγωνίζεται στο νούμερο 3. Λοιπόν, η κούρσα ξεκίνησε με τον Σωτήρη να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο 3 και ο Λαριών πηγαίνει καλά στο νούμερο 5 και ο Πλάτωνας ο Καβέλας πηγαίνει καλά στη διαδρομή νούμερο 6 που έχει πιάσει ήδη τον Πετκόφ. Γκαβέλας πάει καλά και ο Λαριών. Τώρα μπαίνουν οι αθλητές στην τελική ευθεία με τον Πλάτωνα τον Καβέλα να είναι πρώτος και να έχει πάρει ένα προβάδισμα. Γκαβέλας πάντα πρώτος στην διαδρομή νούμερο 6 είναι αυτός που θα κόψει το νήμα 50-96 μάλιστα. Νέο ατομικό ρεκόρ για τον Πλάτωνα τον Καβέλα. 50-96 ήρθε εδώ με 51-48. Κάνει 50-96, νέο ατομικό ρεκόρ. Εδώ μας ενημερώνουν ότι... José Romera, der Spanier, ein Grieche mit dabei, Pericles Iacovakis, dann Ivan Rodriguez aus Spanien, auf der Bahn 6. Ian Wheatley aus Jamaika, dann Bershon Jackson, der große Favorit in diesem Lauf. Danny McFarlane wird versuchen, ihn da noch aufzulaufen. Neil Gardner aus Jamaika und Edivaldo Monteiro mit dabei aus Portugal. Hinweis sei erlaubt, die Kollegen des spanischen Fernsehens produzieren hier das Ganze. Wir haben da 0,000 Einfluss drauf und noch ein bisschen weniger. Deshalb bitte ich einiges zu entschuldigen. Sicherlich nicht das, was Sie unter anderem von der Golden League gewohnt sind an Bildqualität. Aber die absoluten Topstars, die wesentlichen Leute, bekommen wir hier dann letztendlich doch mit. Denn bis auf Wilson Kipketer, der ein bisschen enttäuscht hat über die 800 Meter, das muss man klar so sagen, mit einer Zeit von über 1,45. Die Topstars bislang diejenigen, die sich hier durchgesetzt haben in ihren Disziplinen. Das erwartet man hier auch von Bershon Jackson. Er 58-51 schon gelaufen in diesem Jahr. Seine persönliche Bestleistung. Der Amerikaner auf Bahn 4. Neben ihm auf Bahn 3 Danny McFarlane und Ian Wheatley. Die beiden aus Jamaika werden hier als Hauptkonkurrenten erwartet. Also innen. Da geht die Post ab. Deshalb zeigen uns die Kollegen wahrscheinlich auch die Außenbahn, dass man die Landsleute wenigstens einmal richtig groß im Bild hat. Auf der Bahn 7 der Grieche, Iacovakis geht hier sehr schnell an. Hat die beiden vor ihm liegenden Romera und Gorbenko schon aufgelaufen. Pericles Iacovakis, 48-66, seine Zeit bislang in diesem Jahr. Aber da kommt er schon auf Bahn 4. Bershon Jackson. Schauen wir auf die Zeit. ...48-2-3, exzellent. Das kann sich absolut sehen lassen. Bershon Jackson, wie erwartet, weit vorne, aber mit einer klasse Zeit. Da hat sich der zweite der amerikanischen Meisterschaften von Paris. Agonizete, είναι ο Γάλλος, ο Στεφάν Διαγκανά, 34 χρονών, τραυματίας. Εφέτος δεν τα πήγε τόσο καλά, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Αυτός είναι ο Σώτος Ιακωβάκης, ένας από τα τρία αδέρφια. Ο Περικλής είναι ο δεύτερος, ο Σώτος είναι ο μικρότερος, ο Θωμάς είναι ο μεγαλύτερος. Αυτός είναι ο Πλάτων Καβέλας. Είναι στα 400 μέτρα εμπόδια, αδερφός του σπρίντερ, του Άρη του Καβέλα, που έχει την καλύτερη επίδοση φέτος 2017. Αυτός είναι ο Γιαγκανά, ο Γάλλος, ο παγκόσμιος πρωταθλητής.
Το 97 στην Αθήνα, το 92 τέταρτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης ο Διαγκανά. Αυτός είναι ο Κέμελ Τόμσον από την Τζαμάικα, 29 χρονών, 48-24 για τον Τόμσον. Ιαν Γουίκλι στην πέμπτη διαδρομή από την Τζαμάικα. Να τους αυτός, 48-55. Καλύτερη επίδοση το 48-24 από τους μετέχοντες το έχει ο Τόμψον που είδατε νωρίτερα. Στην έκτη διαδρομή είναι ο Μακφάλαντ, ένας άλλος Τζαμαϊκανός με 48-65. Ο Γιανουζέλσκι ο Πολωνός είναι στο 7, 31 χρονών, έκτος στο Σίδνεϊ, πέμπτος στην Σεβίλη και στο Έντμοντον, έκτος στη Βουδαπέστη. Όμως στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν πρώτος. Και στο Μόναχο τον είδατε για λίγο τον Πολωνό, ήτανε τρίτος. Και ο Μάθιου Ντάκλας, ο Βρετανός, το βλέπετε εδώ με την μπλε φανέλα, που έχει 49-34. Θυμίζουμε πάλι ότι ο Σωτήρης Ιακωβάκης έχει φέτος 51-67, πέρσι 52-28, έχει κατέβει περίπου 1 δευτερόλεπτο. Ο Γκαβέλας, 21 χρονών, ο Ιακωβάκης, 23, ο Γκαβέλας έχει 50-99 φέτος, 53-79 πέρσι. Ο Διαγκανά, πριν λίγες μέρες είχε γενέθλια, είχε γεννηθεί 23/7, έρχεται εδώ να βρει τον εαυτό του για να μπορέσει μέσα στην πατρίδα του και συγκεκριμένα στο Παρίσι να κάνει πάλι τους Γάλλους χαρούμενους με μια νίκη. Τρέχει στην τρίτη διαδρομή, έφυγαν οι αθλητές. Διαγκανά λοιπόν στην τρίτη διαδρομή, Ιακωβάκης, Γκαβέλας, ο Σωτήρης Ιακωβάκης, όχι ο Περικλής Ιακωβάκης, που πέτυχε το πανελλήνιο ρεκόρ με 48-51 πριν από 12 μέρες περίπου. Πάμε λοιπόν για τα πρώτα 200 μέτρα. Βλέπετε τον Ντάγκλας το Βρετανό να φαίνεται μπροστά. Όμως στην πέμπτη διαδρομή ο Βίκλι από την Τζαμάικα με 48-55 προηγείται. Έρχεται και ο Τόμψον από το 4 για να πάρει κεφάλι. Δίπλα του είναι και ο Διαγκανά. Όμως η Τζαμαϊκανή είναι πολύ δυνατή. Τόμψον, Βίκλι και Μακφάλαρντ παλεύουν με τον Διαγκανά που τον αφήνουν στην τελευταία θέση. Πρώτος λοιπόν ο Τόμψον με 48-51. Πολύ καλή επίδοση το 48-51 του Τόμψον. Έχει 48-24 φέτος στην τρίτη καλύτερη επίδοση. Το 48-51 είναι στην 7η θέση φέτος στον κόσμο. Αλλά ο αθλητής αυτός που κέρδισε είναι ακόμα καλύτερος. Δεύτερος ήταν ο Μακφάλαρντ που τον βλέπετε στην 6η διαδρομή. Και τρίτος ο Γουίκλι που τρέχει δίπλα του στο 5 και στο βάθος με τα κόκκινα ο Στεφάν Διαγκανά, ο Γάλλος που είναι τέταρτος. Ήρθαν τα επίσημα αποτελέσματα στα 100 μέτρα με εμπόδια των γυναικών. Πρώτη είναι η Ντίξον από την Τζαμάικα, 12.90. Δεύτερη είναι η Φλόρα. Παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων πριν από λίγα χρόνια, 6 φορές πρωταθλητής Ελλάδας, έσπασε φέτος 2 φορές το πανελλήνιο ρεκόρ. Έχει κατεβάσει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 48.51 και σήμερα θα έχει μια ακόμη ευκαιρία για να κατέβει ακόμα περισσότερο αυτό το χρόνο. Ο Ιακωβάκης ήταν πέμπτος πέρυσι στο Μόναχο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στο 8 ο Έρικ Τόμας, πρωταθλητής των Ηνωμένων Πολιτειών. Φέτος ήταν πριν από 4 χρόνια δεύτερος στους Παναμερικανικούς. Μια θέση που πήρε και φέτος. Ιακωβάκης λοιπόν στο 7 απέναντι στον Σάντσες, απέναντι στον Χέρμπερτ που τρέχει στο 2, απέναντι στον Γούντι που τρέχει στο 4, στον Ντίν Γκρίφιθς που τρέχει στο 5, στον Έλι Ντρίση που τρέχει στο 6 και τον Έρικ Τόμας. Ο Έρικ Τόμας έχει 48-61 εφέτος, λίγο πιο πίσω από τον Ιακωβάκη που έχει κάνει 48-51. Ο Ιακωβάκης που ήταν δεύτερος στο meeting του Grand Prix στη Μαδρίτη. Τα βλέμματα λοιπόν στραμμένα για όλο τον κόσμο στο 3, για μας στο 7 με τον Περικλή Ιακωβάκη σε μια εξαιρετική κούρσα, σε ένα εξαιρετικό τεστ εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αλλά και μια μεγάλη στιγμή καθώς οι δρονοτές τον έκαναν δεκτό σε αυτό το meeting.
Ο Σάντσες που πηδάει πρώτος από όλο, ο Ιακωβάκης που πάει καλά. Ο Σάντσες που πιάνει ήδη τον Γκούντι. Ο Ιακωβάκης προσπαθεί να πιάσει τον Έρικ Τόμας. Ο Σάντσες πηδάει πάντα πρώτος. Ενώ πάει καλά ο Ιακωβάκης. Για να δούμε πώς, αν έχει κατανείμει σωστά τις δυνάμεις του, καθώς πάμε για την τελική ευθεία μας στο δεύτερο βιράζ. Έχουμε τον Σάντσες να μπαίνει πρώτος και τον Ιακωβάκη να κυνηγάει. Σάντσες και πιο πίσω του ο Γκούντι, ο Ιακωβάκης με τον Τόμας, ενώ προσπαθεί να ανέβει και ο Γκρίφινς. Και έχουμε τον Σάντσες, τον Ιακωβάκη, που ανοίγει στα τελευταία μέτρα και έχουμε 47-83. Μια καταπληκτική κούρσα από τον Σάντσες που πλησιάζει την καλύτερη φετινή του επίδοση. Είναι ο μόνος αθλητής στον κόσμο που έχει καταφέρει να κατέβει τα 48 δευτερόλεπτα, αλλά σίγουρα οι δικές μας καρδιές χτυπούν για τον Περικλή Ιακωβάκη που, κάνοντας μια καταπληκτική κούρσα, ξαναβλέπουμε εδώ στα τελευταία μέτρα, κάνοντας μια πολύ σωστή τακτική, καταφέρνει να ανέβει στο τέλος και βλέπετε να ξεπεράσει τον Τόμας, ενώ από το 4 είναι ο Γκούντι, ο Ιακωβάκης που θα πάρει τη δεύτερη θέση και δικαιώνει όσους τον κάλεσαν σε αυτό το meeting. Και βέβαια θα περιμένουμε με αγωνία το χρόνο του, γιατί δεν αποκλείεται να είναι πανελλήνιο ρεκόρ. Σε λίγο θα έχουμε τα αποτελέσματα και βέβαια θα είναι το τρίτο πανελλήνιο ρεκόρ και μια απόδειξη όχι μόνο της κλάσης του Περικλή Ιακωβάκη, αλλά και του ότι βρίσκεται σε 6.